ακούτε τις κυριότερες εσωτερικές και εξωτερικές ειδήσεις. Αυτή την ώρα δίνουμε μάχη σε όλα τα μέτωπα για την αξιοπιστία της χώρας, τόνισε ο Πρωθυπουργός Αντώνης Σαμαράς, εισερχόμενος στο Μέγαρο Μαξίμου, κατά την επιστροφή του από το Παρίσι. Προειδοποίησε εξάλλου όσους ρίχνουν λάδι στη φωτιά ότι απατώνται εάν πιστεύουν ότι θα αφήσει τη χώρα να γίνει ξέφραγο αμπέλι. Επίσης, χαρακτήρισε θετική εξέλιξη την αποδοχή της προσκλήσεώς του από την καγκελάριο Μέρκελ να επισκεφθεί την Αθήνα. «Αν αποτύχουμε, μας περιμένει το χάος», είναι ο τίτλος της συνέντευξης που παραχωρεί στο σημερινό φύλλο της γερμανικής οικονομικής εφημερίδας Der Handelsblatt ο Πρωθυπουργός Αντώνης Σαμαράς, στην οποία επισημαίνει ότι τα ταμιακά αποθέματα της Ελλάδας επαρκούν μέχρι τον Νοέμβριο. Ο κύριος Σαμαράς διαβεβαιώνει για την αποφασιστικότητα και την προσήλωση της κυβέρνησης στις μεταρρυθμίσεις και στην υλοποίηση των δεσμεύσεων, ζητεί περισσότερο χρόνο αλλά όχι επιπλέον χρήματα, ενώ απαντώντας σε σχετική ερώτηση δηλώνει ότι θα ήταν σημαντική μια επίσκεψη της καγκελαρίου Μέρκελ και ότι η ίδια είναι πάντα ευπρόσδεκτη. Κατά την συνάντηση της καγκελαρίου με τον Πρωθυπουργό θα εξεταστούν η κατάσταση στην Ελλάδα και στην Ευρωζώνη, διεθνή θέματα και οι διμερείς σχέσεις των δύο χωρών. Ο εκπρόσωπος της καγκελαρίου εξέφρασε ικανοποίηση για την πιο στεναρή μεταρρυθμιστική προσπάθεια που καταβάλει η κυβέρνηση Σαμαρά για να εκπληρώσει τις δεσμεύσεις της χώρας έναντι των πιστωτών της και σημείωσε πως το Βερολίνο υποστηρίζει την προσπάθεια αυτή. «Θέλουμε», είπε, «να βοηθήσουμε την Ελλάδα και την σταθεροποίηση στην Ευρωζώνη». Σύμφωνα με πληροφορίες, η κυρία Μέρκελ κατά την επίσκεψή της στην Αθήνα δεν αναμένεται να συναντηθεί με τον πρόεδρο του ΣΥΡΙΖΑ Αλέξη Τσίπρα. Ευκαιρία να παρουσιάσει η πολιτική ηγεσία τη συνολική πραγματική κατάσταση της χώρας και να ζητήσει τη συγκρότηση ενός ολοκληρωμένου πλαισίου εξόδου από την κρίση αποτελεί η επίσκεψη της καγκελαρίου Άγγελας Μέρκελ στην Αθήνα, τονίζει σε δήλωσή του ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Ευάγγελος Βενιζέλος. Παράσταση διαμαρτυρία στη γερμανική πρεσβεία θα πραγματοποιήσουν οι ανεξάρτητοι Έλληνες την Τρίτη, ημέρα κατά την οποία θα επισκεφθεί τη χώρα μας η Γερμανίδα καγκελάριος Άγγελα Μέρκελ. Προσωπική επίθεση κατά του Πρωθυπουργού εξαπέλυσε σήμερα ο επικεφαλής του ΣΥΡΙΖΑ Αλέξης Τσίπρας, κατηγορώντας τον ότι εξαιτίας της τάσης του έχει χάσει η χώρα τη δυναμική της επαναδιαπραγμάτευσης, αλλά και για τις δηλώσεις του κυρίου Σαμαρά στον ξένο τύπο, όπου εξισώνει την αριστερά με την φασιστική ακροδεξιά. Σχολιάζοντας συνεντεύξεις του Πρωθυπουργού σε ξένες εφημερίδες, ο κύριος Τσίπρας έκανε λόγο για μεγάλο ατόπιμα απέναντι στη δημοκρατία, λέγοντας χαρακτηριστικά ότι ο κύριος Σαμαράς βγαίνει στην Ευρώπη και δίνει συνεντεύξεις δυσφημίζοντας τη χώρα, τη δημοκρατία και τον λαό μας. Πληροφορίες αναφέρουν ότι η έκθεση της Τρόικας δεν πρόκειται να είναι έτοιμη πριν από την Σύνοδο Κορυφής του Οκτωβρίου και πως οι αποφάσεις για την Ελλάδα αναμένονται στην επόμενη Σύνοδο του Νοεμβρίου. Ολοκληρώθηκε η συνάντηση του Υπουργού Οικονομικών Γιάννη Στουρνάρα με τους επικεφαλείς της Τρόικας σε μια προσπάθεια να κλείσει διαφορά των 2 δισεκατομμυρίων ευρώ που πρέπει να εξευρεθούν για να κλείσει το πακέτο των μέτρων. Σημειώνεται ότι τη Δευτέρα θα συνεδριάσει το Eurogroup. Ποινική δίωξη σε βαθμό κακουργήματος άσκησε ο εισαγγελέας σε βάρος των 12 συλληφθέντων εργαζομένων των ναυπηγείων Σκαραμαγκά στα επεισόδια στο Υπουργείο Εθνικής Άμυνας. Την πλήρη αξιοποίηση της λίστας Lagarde ζητάμε παραγγελία του προς το ΣΔΟΕ ο οικονομικός εισαγγελέας Γρηγόρης Πεπόνης. Δίνει εντολή στους υπευθύνους του ΣΔΟΕ να ελέγξουν όλα τα ονόματα που περιλαμβάνονται στον επίμαχο κατάλογο για να εντοπίσουν εάν υπάρχουν περιπτώσεις για τις οποίες προκύπτει η διάπραξη αδικημάτων. Κατά τον οικονομικό εισαγγελέα, η επίμαχη λίστα δεν είναι προϊόν υποκλοπής, καθώς δόθηκε επισήμως από το Γαλλικό Υπουργείο Οικονομικών. Έντονη κινητικότητα και πάλι στον τραπεζικό κλάδο, ενώ πληροφορίες κάνουν λόγο για διαπραγματεύσεις μεταξύ της Εθνικής Τράπεζας και της Eurobank με σκοπό τη συγχώνευσή τους. Το Χρηματιστήριο Αθηνών, κατόπιν αιτήματος της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, αποφάσισε την προσωρινή αναστολή διαπραγμάτευσης των μετοχών των δύο τραπεζών, οι οποίες αναμένεται να απαντήσουν επίσημα μετά το κλείσιμο της συνεδρίασης του Χρηματιστηρίου. Το κούραμα του χρέους είναι υπεύθυνο για την ληστεία των ασφαλιστικών ταμείων, όπως αυτό των δημοσιογράφων, είπε ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ Αλέξης Τσίπρας στην συνάντησή του με την ΠΟΕΣΥ. Εξωτερικές ειδήσεις. Η Ισπανία εξετάζει μαζί με τους ευρωπαϊκούς θεσμούς πιθανές εναλλακτικές λύσεις προτού πάρει μια απόφαση για μια ενδεχόμενη διάσωση, δήλωσε σήμερα ο Ισπανός Υφυπουργός Οικονομίας Φερνάντο Λατόρε. Η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα δεσμεύθηκε στις αρχές Σεπτεμβρίου να αγοράσει χρέος χωρών που αντιμετωπίζουν δυσκολίες όπως η Ιταλία και η Ισπανία, οι οποίες χρηματοδοτούνται με υψηλά επιτόκια από τις αγορές, αλλά υπό ορισμένες συνθήκες.
Στη Συρία, πολεμικά αεροσκάφη και άρματα μάχης του καθεστώτος βομβάρδισαν το πρωί συνοικία της πόλης Χόμς, ενώ συγκρούσεις διεξάγονται ανάμεσα σε στρατιώτες και αντάρτες σε άλλες περιοχές της χώρας. Πάντως, η κατάσταση στα σύνορα Τουρκία-Συρίας είναι σήμερα ήρεμη. Ήταν ειδήσεις από το Αθηναϊκό και Μακεδονικό Πρακτορείο Ειδήσεων.